Διαμαρτυρέστε. Δείγμα πολιτικής ηγεμονίας είναι αυτό. Δεν διαμαρτυρήθηκα. Λοιπόν, πάμε. Δύο πράγματα. Το πρώτο. Οι επόμενες εκλογές θα γίνουν σύντομα. Ή τέλος του 2014 ή αρχές του 2015. Ή αρχές του 2015. Την εκτίμησή μου. Ναι, βέβαια. Το βασικό δίλημα σε αυτές τις εκλογές, γύρω από το οποίο θα απολωθούν τα πράγματα πολύ παραπάνω από ό,τι στις ευρωεκλογές, θα είναι η κυβέρνηση με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ και την πολιτική του, ή η κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και την πολιτική της. Όλοι οι άλλοι πρέπει να πάρουν σαφή θέση σε αυτό το δίλημα. Το να απαιτεί κανείς την προσχώρηση ενός μεγάλου κόμματος στη δική του για να γίνει συνεργασία, λογικά δεν στέκει. Και επίσης, όποιος κρατήσει ίσες αποστάσεις, θα έχει πρόβλημα περαιτέρω συμπίεσης, φάνηκε και στις ευρωεκλογές. Τώρα για το θέμα της Κομισιόν. Μια κουβέντα για το θέμα, ναι. Επειδή γίνεται άγριο παζάρι με πρωτοβουλία της Μέρκελ να φύγουν στην άκρη όλοι αυτοί που ήταν υποψήφοι εκ μέρους των πολιτικών ομάδων για πρόεδρο της Κομισιόν και να βγει κάποιος τρίτος, τύπου Μπαρόζο, τύπου Ρομπάι, κάποιος αχυράνθρωπος της Μέρκελ και του Σόιμπλε. Τάχτε και πέρα του Γιόνκερ. Αυτό, σας το λέω και με την εμπειρία ενός που ξέρει καλά την Ευρώπη, είναι ντροπή για όσους ψήφισαν, εκατομμύρια πολίτες, είναι ξεφτύλα της των προβλέψεων που έχει η συνθήκη της Λισαβόνας. Και ο Τσίπρας χθες αντιτάχθηκε λέγοντας: έχουμε του κόσμου τις διαφορές με τον Γιούνκερ, τις οποίες τις διατηρούμε, αλλά δικαιούται ως πρώτο κόμμα να πάρει την εντολή. Την εντολή. Ο Τσίπρας είναι πρώτο κόμμα στην Αθήνα, ψηφίζει Γιούνκερ στην Ευρώπη. Εκπληκτικό. Πραγματικά διασκεδάσαμε. Αυτό. Φαίνεται ότι δεν ξέρουν γι' αυτό. Λοιπόν, καλημέρα σας. Θα συζητηθεί τις επόμενες ημέρες. Θα το ξαναπούμε. Λοιπόν, ακούστε, όχι. Σε αθλητικό σωματείο δεν καταλαβαίνουμε. Έχει σημασία, επειδή δεν ξέρουν, γι' αυτό χασκογελούν. Έχει σημασία. Ναι, εντάξει. Είναι μια ακόμη σύμπραξη επί του χιούμορ. Τη κυρία Βούλτεψη με τον κύριο Τσούκαλη. Μα είπατε ότι επειδή είναι πρώτο κόμμα. Παρακαλώ, χιούμορ να γλιστοποιήσετε. Πρέπει να γλιστοποιήσετε. Ότι είναι επικίνδυνο για τη δημοκρατία. Αυτό που προωθεί η Μέρκελ να βγάλει από το καπέλο έναν αχυράνθρωπο. Μα το Γιούνκερ θέλει Μέρκελ. Σαφές. Δεν ξέρετε τι σας γίνεται. Δεν ξέρετε απλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη γόνιμη.